Νομίζω πιο ιντριγκαδόρικο τίτλο για βιβλίο δεν θα μπορούσαμε να βρούμε. Να βρείτε πώς να διαχειρίζεσαι τους δύσκολους ανθρώπους. Πώς. Πώς. Να τους διαχειρίζεσαι. Να τους χειρίζεσαι. Αμάν, αμάν, εδώ μπαίνουν δύσκολες έννοιες του τραπέζι. Να τους ανακαλύψεις. Να κάνεις διαπιστώσεις. Σε κάθε περίπτωση, για να διαχειριστείς ένα δύσκολο άνθρωπο, πρέπει να καταλάβεις ότι είναι δύσκολος. Και άμα στις διαπιστώσεις καταλάβουμε ότι είμαστε εμείς οι δύσκολοι... Τότε πρέπει να μάθουμε να κολυμπάμε. Με τη δυσκολία μας. Με τη δυσκολία μας. Λοιπόν, αγαπητέ Κωνσταντίνε Δροσουλάκη, γράφει ο τίτλος ο κεντρικός αυτό που αναφέραμε και γράφει από κάτω. Πώς να αλλάξεις τη γνώμη των ανθρώπων που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Και θέλω να ρωτήσω. Τελικά το κλειδί είναι στο να τους αλλάξω τη γνώμη ή κάτι άλλο πρέπει να αλλάξω σε αυτή τη συνθήκη. Πώς να τους αλλάξεις. Καταρχήν πρέπει να δημιουργηθεί μια συνθήκη ηρεμίας ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα λιμάνι. Μάλιστα. Έτσι. Και χρειάζονται διάφορες τεχνικές, διάφορες τακτικές για να δημιουργηθεί αυτό το λιμάνι το ήρεμο και να μπορούμε να συνδιαλαβούμε μαζί τους. Πάμε από την αρχή να τα δούμε όλα αυτά, κάπτεν μου. Αφού μιλάμε για λιμάνια και μιλάμε και για ανηνεμίες και μιλάμε για καλές καιρικές συνθήκες, για να πάνε όλα πρίμα τέλος πάντων. Ποιος θεωρείται δύσκολος άνθρωπος? Ενδεχομένως όλοι. Τι θέλω να πω με αυτό. Δύσκολοι άνθρωποι υπάρχουν δύο κατηγορίες, θα έλεγα. Mm-hmm. Αυτοί που είναι από τη φύση τους δύσκολοι, που έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αυτοί που οι συνθήκες τους δημιουργούν, τους φέρνουν στην κατάσταση να είναι δύσκολοι. Μάλιστα. Η πίεση δηλαδή. Α, εκεί μπαίνουμε όλοι. Εκεί μπαίνουμε όλοι. Και τι με κάνει δύσκολη δηλαδή? Ας πούμε ότι ανήκουμε στην κατηγορία την ευρύτερη του ότι βγάζω ένα δύσκολο εαυτό όταν βρίσκομαι υποπίεση, για χύψη λόγους, έτσι. Τι είναι αυτό που με καθιστά δύσκολη? Ότι μιλάω άσχημα, ότι... Θα έλεγα ότι μια ιδιαίτερη συμπεριφορά που ενίοτε γίνεται εκρηκτική, γίνεται αρνητική στην αλληλεπίδραση με τους άλλους. Γενικά τους ζορίζω, τους τρομοκρατώ, τους φοβίζω, τους φέρνω στα όρια τους. Όλα αυτά επιπλέον μπορεί να τους χαλάω τη μέρα παρουσιάζοντας τους ως εγώ δύσκολος, τους άλλους δηλαδή, σαν υπεύθυνους για διάφορα, για τις κακές συνθήκες που υφίστανται τη δεδομένη στιγμή. Μπορεί να προσπαθώ εγώ ως δύσκολος προκειμένου να κεντρήσω το ενδιαφέρον, να κάνω διάφορα, με διάφορες κακά συμπεριφορές. Κακά πράγματα, δηλαδή ας πούμε. Μπορεί... Να είμαι ανταγωνιστικός. Να εμφανίζομαι ως ανταγωνιστικός, μπορεί να εμφανίζομαι ως κλόουν εντός εισαγωγικών, δηλαδή με διάφορους τρόπους ηρωνίας, προβολή ηρωνικών, προβάλλοντας ένα ηρωνικό εαυτό ή ηρωνευόμενος τον συνομιλητή μου, να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Απλά όχι για να τον φέρω, αυτοί δεν έχουν τέτοια πρόθεση. Συνήθως η πρόθεση, η συνθήκη στην οποία ζουν είναι να βρεθούν στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Κρύβουμε λίγο ναρκισισμό πίσω από όλα αυτά. Δηλαδή, θα βλέπαμε και μια ναρκισιστική διαταραχή. Εντάξει, δεν είστε ειδικός, αλλά το έχετε ψάξει και το έχετε δουλέψει πολύ. Εμφανίζεται μια ναρκισιστική ιδιότητα, χωρίς όμως να είναι αυτός ο χαρακτηρισμός που μπορεί να δώσει κανείς αυτός. Μάλιστα, ο άνθρωπος. Δεν πάμε στο τόσο ακραίο τέλος πάντων, αν θεωρούμε την ναρκισιστική διαταραχή ακραία. Πάμε σε λίγο πιο καθημερινές περιπτώσεις και καταστάσεις ανθρώπων. Ερώτηση τώρα, αν μου επιτρέπετε, λίγο πιο προσωπική, πριν προχωρήσω στα άλλα, γιατί έχω κάνει τις σημειώσεις μου και θέλω να μάθω κι εγώ 5 πράγματα, αλλά και ο κόσμος που μας βλέπει. Εσείς γιατί καταπιαστήκατε με τους δύσκολους ανθρώπους και γιατί είπατε να γράψετε και ένα βιβλίο κιόλας? Μια χαρά άνθρωπος είσαστε. Κεφάτος, ορεξάτος, λοιπόν, με καλή ενέργεια. Έχω μια
Λοιπόν, σήμερα ασχολούμαι με την εκπαίδευση. Mm-hmm. Το σήμερα. Σήμερα, πολλά χρόνια σήμερα. Το σήμερα σημαίνει τα τελευταία 26 χρόνια. Μάλιστα. Όμως η διαδρομή μου δεν ξεκίνησε από την εκπαίδευση και τουλάχιστον τα χρόνια τα πρώτα δεν είχα τέτοια πρόθεση. Θα έλεγα ότι ήταν μια καρμική συγκυρία που με έφερε στην εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, περνώντας από διάφορους άλλους χώρους στους οποίους έχω εργαστεί και λόγω των ιδιοτήτων μου, πρώτα απ' όλα τη μουσική, διότι είμαι μουσικός, με ορχήστρες, με μαέστρους, με συνθέτες, με συνεργάτες, μουσικούς κλπ, με μάνατζερ, με την ιδιότητα έχω εργαστεί πολλά χρόνια στη διαφήμιση, ναι, με την ιδιότητα του δημιουργού. Λοιπόν, κάποια στιγμή όλες αυτές τις εμπειρίες τις συνάντησα στον εκπαιδευτικό χώρο. Μάλιστα. Και έχει μάλιστα ενδιαφέρον ότι πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια που έχω και πάρα πολλά στοιχεία που έχουν εισαχθεί στην εκπαίδευση και το γνωρίζω λόγω της θέσης που έχω σήμερα του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και παλιότερα του συμβούλου, τα έχουν δανειστεί στο όλο το δυτικό κόσμο, από το χώρο του μάρκετινγκ, της διαφήμισης. Ποια στοιχεία, τα κομμάτια της διαχείρισης. Από κομμάτια διαχείρισης, τεχνικές. Θα σας πω μια πολύ συνήθη τεχνική που χρησιμοποιούμε σήμερα στην εκπαίδευση, η οποία προέρχεται από τη διαφήμιση, το brainstorming. Μάλιστα. Ήταν μια ιδέα του ιδρυτή της BBDO, της Μεγάλης Διαφημιστικής Εταιρείας, που την εισήγαγε μέσα στις ομάδες εργασίας για να βελτιώσει το έργο. Όπου είπε, ελάτε να μαζευόμαστε όλοι μαζί, λέει ο καθένας την ιδέα του. Ναι, λέει, υπάρχει ένα θέμα, ναι, και λέει, ας πει ο καθένας ό,τι θέλει τώρα και όλα είναι σωστά. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να ξεκαθαρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, πάρα πολλές. Όμως, πάω να ξεφύγω λίγο, να επανέλθω στην ερώτησή σας. Με όλες λοιπόν αυτές τις εμπειρίες, έχοντας όλες αυτές τις εμπειρίες και λόγω της θεσμικής ιδιότητας που πρέπει να καθοδηγήσω εκπαιδευτικούς, γιατί έχω περάσει από τα παιδιά βεβαίως, η σημερινή μου ιδιότητα έχει να κάνει με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κυρίως, του ανθρώπινου δυναμικού, των ενηλίκων δηλαδή. Άρα είπατε όλη αυτή τη γνώση να τη βάλετε σε μία σειρά. Ακριβώς. Και να τους πείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως όσον εαυτό σωθείτο. Φυσικά. Μου επιτρέπετε να κάνω λίγο χιούμορ. Φυσικά. Καταρχήν δεν είμαι ψυχολόγος. Ναι. Και όπως το γράφω και το μέσα στο βιβλίο. Το λέτε και πολύ ξεκάθαρα. Αλλά μιλάτε για πολύ πρακτικά ζητήματα. Θα ήταν μέσα. Ανοησία να δηλώσω ότι έχω αυτή την ιδιότητα. Παρ' όλα αυτά, για να είναι κανείς εκπαιδευτικός, πρέπει να έχει στοιχειώδεις γνώσεις στην ψυχολογία για να μπορεί να ανταπεξέλθει στη δουλειά του. Για να δούμε λοιπόν. Από την εμπειρία σας, να κάνουμε, ναι, τα τεστ μας, ναι, και να μας πείτε. Και όταν λέω τεστ, δεν θα τα τσεκάρω τώρα, ναι, αλλά από αύριο. Και ναι, θα σας πάρω τηλέφωνο σε ένα μήνα να σας πω, κύριε Κώστα, δεν μας τα είπατε καλά ή μπράβο, πέτυχε αυτό. Για πείτε μας μερικές πολύ βασικές συμβουλές, πρακτικές, που θα πρέπει να ακολουθήσουμε βήματα. Θα δούμε αυτή την εκπομπή το Σάββατο το απόγευμα. Και πάμε τη Δευτέρα, ας πούμε, και ξεκινάμε την ημέρα μας. Και έχουμε ένα δύσκολο παιδί στο σπίτι. Ενδεχομένως ένα δύσκολο σύζυγο ή ένα δύσκολο συνάδελφο ή ένα δύσκολο προϊστάμενο. Όλους αυτούς πώς θα τους διαχειριστούμε. Βασικά βήματα. Να πω τώρα μια απάντηση. Τσακ. Καταρχήν πρέπει να αναζητήσουμε ένα αίτιο. Το αίτιο. Γιατί είναι έτσι. Ναι, γιατί είναι έτσι. Ψυχανάλυση θα τους κάνουμε. Όχι. Αλλά πρέπει εμείς να σταθούμε απέναντι. Βάζοντας τον εαυτό μας στη θέση του, αυτός γιατί άραγε μας αντιμετωπίζει έτσι. Έχει ένα πρόβλημα στο σπίτι, συνήθως αυτά συμβαίνουν. Ναι. Έχει ένα πρόβλημα που το κουβαλάει ένα παιδικό τραύμα. Ωραία. Αυτό μας βοηθάει λίγο να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά του. Ότι σε κάτι οφείλεται και όχι σε εμάς προφανώς. Ακριβώς. Μπορεί να φταίμε κι εμείς. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και ένα είδος ανταγωνισμού, ναι, που συμβαίνει τακτικά στους χώρους εργασίας. Ένας, ας πούμε, προϊστάμενος να μας βλέπει ως διαδόχους του πριν την ώρα που θέλει αυτός. Βεζίρι στη θέση του βεζίρι. Ακριβώς. Το θέμα όμως είναι ότι
ας πούμε ότι το μοντέλο, το πειραματόζω είμαι εγώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι για την ψυχοσύνθεσή του, ούτε για το ότι με βλέπει ανταγωνιστικά, ούτε για το ότι έχει κουβαλάει είτε παιδικά τραύματα, είχε μία δύσκολη προηγούμενη νύχτα, ας πούμε. Εγώ πώς θα το διαχειριστώ για να διατηρήσω και τη δική μου ψυχραιμία και να μπορέσω να εργαστώ τις επόμενες μέρες, ώρες, μήνες σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι ανθρώπινο και δεν θα με βγάλει μένα από τα όρια μου και την ψυχική μου υγεία. Μια και μιλήσαμε στην αρχή για λιμάνια και καπετάνιους. Θα πρέπει σε αυτή την μπόρα ή την καταιγίδα να ξαναρυθμίσω τα πανιά μου. Μάλιστα. Και να πάω σύμφωνα με τον καιρό. Έτσι κι αλλιώς οι μπόρες αυτές δεν είναι για πάντα. Καταιγίδες. Τον καιρό ποιος τον ορίζει? Τον καιρό τον ορίζει η συνθήκη που ορίζει ο δύσκολος άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας. Πρακτικά, πρέπει να το πάρουμε απόφαση αυτό το πράγμα. Θα πρέπει λίγο να πάμε με τα νερά του. Ναι. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να τον προσεγγίσουμε ή να αναπλαισιώσουμε την κατάσταση που υφίσταται, τότε νομίζω ότι αυτό είναι μια τακτική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θέλω να μου δώσετε, για να το κλείσουμε έτσι και να αποχαιρετιστούμε ωραία και έχοντας και κάτι πρακτικό στο μυαλό μας. Έρχεται ένας συνάδελφος δικό σας, έρχεται ένας νέος εκπαιδευτικός, ο οποίος σας λέει ότι δεν μπορώ, πνίγομαι, το εργασιακό περιβάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω θα δηλώσω παρέτηση, θα ζητήσω μετάθεση, οτιδήποτε. Τέλος πάντων, είναι έτοιμος να τα παρατήσει και να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Ποια είναι η χρυσή συμβουλή που δίνετε? Καταρχήν, να προσπαθήσει να κερδίσει λίγο χρόνο. Να κερδίσει λίγο χρόνο. Το χρόνο μπορεί να το ζητήσει με μια άδεια, ας πούμε. Θυμάμαι κι εγώ, όταν ξεκινούσα την καριέρα μου ως εκπαιδευτικός, άπειρος, είχα την τύχη να έχω έναν πολύ σοφό διευθυντή και πολύ δυνατό στα διοικητικά. Και αφού με καλωσόρισε, μου είπε τότε, όταν χαιρετηθήκαμε για να φύγω, μου λέει να μην ξεχάσεις, όταν θα κάνεις το λάθος, έλα να βρεις πρώτα εμένα. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος, για να απαντήσω στην ερώτηση, χρειάζεται να βρει ένα σημείο αναφοράς, ένα σταθερό σημείο το οποίο εμπιστεύεται. Αυτός μπορεί να είναι κάποιος μέσα στο σχολικό, το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, για να μπορέσει να κρατηθεί, να αποφορτιστεί και να κερδίσει λίγο χρόνο. Ο χρόνος μπορεί να είναι, όπως είπαμε, μια μικρής διάρκειας άδεια και να βρει και έναν άνθρωπο να μπορέσει να τον επαναφέρει στη διαδρομή του μέχρι να βρει το δικό του βηματισμό. Τα υπόλοιπα στο βιβλίο, αγαπητοί και αγαπητές, εμείς κάναμε έτσι μια επιφανειακή γρήγορη κουβεντούλα, ίσα για να μπούμε στο νόημα, να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Είναι στα βιβλιοπωλεία? Προς το παρόν είναι στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο του εκδότη. Ωραία. Γιατί βγήκε πολύ πρόσφατα και σύντομα θα είναι στα βιβλιοπωλεία. Ωραία. Πώς να διαχειρίζεσαι τους δύσκολους ανθρώπους, Κωνσταντίνος Δροσουλάκης από το Success Club. Αυτός είναι ο εκδοτικός οίκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα σας πάρω τηλέφωνο να σας πω τα καθέκαστα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Θα πάμε βόλτες, θα κάνουμε εκδρομές. Θα σας τα πω σε λίγα λεπτά.